Πάμε να καλημερίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Μανώλη Συντιχάκη, τον βουλευτή Ηρακλείου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Κύριε Συντιχάκη, καλή σας μέρα. Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές. Νέα σχολική χρονιά σήμερα. Πρώτο κουδούνι και βλέπω και από την ανακοίνωση χθες το βράδυ του Κομμουνιστικού Κόμματος και από το πρωτοσέλιδο σήμερα του Ριζοσπάστη ότι έχετε ένα πακέτο κριτικής το οποίο το θέτετε κατευθείαν με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς για τα προβλήματα που υπάρχουν στην παιδεία και στην εκπαίδευση. Ναι, νομίζω ότι αντικειμενικά και λογικά προκύπτουν όλα όσα αναφέρονται στην ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της Κεντρικής Επιτροπής ΚΚΕ και θα ήθελα σε πρώτη φάση να καλωσορίσω τα παιδιά στο σχολείο για τη νέα σχολική χρονιά και σε πείσμα όσων θέλουν ένα σχολείο που να είναι απολύτως προσαρμοσμένο στις ανάγκες της αγοράς, εμείς λέμε σε πείσμα όλων αυτών, οι μαθητές πρέπει να δώσουν τον καλύτερό τους σε αυτό προκειμένου να κατακτήσουν την γνώση, αυτή που πρέπει να κατακτήσουν, ως απαραίτητη προϋπόθεση για να ολοκληρωθούν ως προσωπικότητες, να βγουν αύριο μεθαύριο στην παραγωγική διαδικασία, αλλά όλα αυτά φυσικά απαιτούν αγωνιστική στάση, αγωνιστική διάθεση και από την πλευρά των μαθητών και από την πλευρά των γονέων και των εκπαιδευτικών, διότι δεν βιώνει σημερινή κατάσταση στο σημερινό σχολείο μόνο οι μαθητές. Αντικειμενικά προκύπτει για όλους τους φορείς που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς. Τους γονείς, οι οποίοι με τα γνωστά αυτά επαναλαμβανόμενα βάρη, τα οποία αυξάνονται από χρόνο σε χρόνο, θέλοντας τα παιδιά τους και τα καμαρών φυσικά να τα δουν να παίρνουν αυτή τη γνώση, αυτή τη μόρφωση και να καταχτούν όσο πραγματικά δικαιούνται από το σημερινό σχολείο που δεν τους τα προσφέρει και τους τα στερεί, μέχρι και τους εκπαιδευτικούς που γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι χιλιάδες οι ελλείψεις στα σχολεία μας και καλύπτονται από αναπληρωτές που χιλιάδες είναι τα κενά αυτή τη στιγμή με την έναρξη της σχολικής χρονιάς και πολλοί από αυτούς, ένα μέρος αυτών των ελλείψεων θα καλυφθούν στα μέσα της σχολικής χρονιάς, με ό,τι φυσικά βιώνουν μισθολογικά αυτοί οι αναπληρωτές και κυρίως τα προβλήματα που υπάρχουν στην ειδική αγωγή. Ένα πολύ μεγάλο μέρος των προβλημάτων είναι το θέμα των υποδομών. Δεν πρέπει να το παραβλέπουμε. Η ελλείψη σε υποδομές, ανυπαρξία εργαστηρίων, βιβλιοθηκών, γραφείων εκπαιδευτικών, αίθουσες διδασκαλίες και αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, οι οποίες μοιράζονται στη μέση προκειμένου να καλυφθούν οι όλο και αυξανόμενες ανάγκες. Για όλα αυτά, ούτε η τωρινή κυβέρνηση, ούτε φυσικά και η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και παλιότερα διαχρονικά, εν πάση περιπτώσει, όλες οι κυβερνήσεις, δεν επίλυσαν αυτά τα προβλήματα. Και δεν τα επίλυσαν διότι ο κρατικός προϋπολογισμός είναι σταγόνα στον ωκεανό, δεν πρόκειται να καλύψουν αυτές τις ανάγκες και πολύ περισσότερο αυτές οι ανάγκες αυξάνονται με το χρόνο και αποδείχθηκε και με τους σεισμούς εδώ στην Αττική ότι πολλά σχολεία έχουν πολλά προβλήματα. Ναι, και είναι κάποια που δεν θα ανοίξουν σήμερα, που δεν φυσικά θα έχουν αγιασμό. Και ισχύει για την υπόλοιπη Ελλάδα. Εγώ θα σας πω από την Τρίτη, από την περιοχή μου, ότι το Ηράκλειο, μια σεισμογενής περιοχή με πάρα πολλά προβλήματα, με ανέλεκτα τα σχολικά κτίρια, με σοβαρά εμπασχετός προβλήματα υγείας και όμως ούτε η τοπική περιφερειακή διοίκηση ούτε το κεντρικό κράτος, διαχρονικά οι κυβερνήσεις επίλυσαν αυτά τα προβλήματα. Γι' αυτό λέω ότι ο αγώνας είναι μονόδρομος και για τους μαθητές και για τους εκπαιδευτικούς και για τους γονείς. Τώρα, κύριε Συντιχάκη, θέλω να πάω σύντομα και να ζητήσω το σχολείο σας για ένα ενδιαφέρον θέμα και πολύ σημαντικό, είναι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Τι γίνεται με την Τουρκία? Βλέπουμε ότι ετοιμάζεται και ένας νέος γύρος συνομιλιών για το Κυπριακό. Υπάρχουν προοπτικές να πέσει ένταση με την Τουρκία και κάπου να φτάσει αυτή η ιστορία με το Κυπριακό μετά από τόσα χρόνια? Κοιτάξτε, όποιος προσπαθεί να αποκόψει το ζήτημα της επιθετικότητας της Τουρκίας απέναντι στη χώρα μας και φυσικά στην ευρύτερη περιοχή, στην Κύπρο, οι εξελίξεις στη Συρία κτλ., από, από τους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς της ευρύτερης περιοχής και τους ανταγωνισμούς μεταξύ αυτών,
για το ποιος θα ελέγξει για την εξόρυξη των υδρογονατικών, για το ποιος θα ελέγξει τους δρόμους περάσματος του φυσικού αερίου. Προφανώς το κάνει συνειδητά, εκτός αν είναι άσχετος. Αλλά δεν νομίζω ούτε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ούτε οι προηγούμενοι του ΣΥΡΙΖΑ που καθησυχάζουν τον ελληνικό λαό και αποσυνδέουν το ένα ζήτημα από το άλλο, το κάνουν απολύτως συνειδητά. Και το λέω αυτό γιατί και η προηγούμενη κυβέρνηση που άνοιξε το δρόμο, αλλά και τούτη εδώ κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, δηλώνει πίστη, υποταγή, συνέχεια στη στρατηγική συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση φυσικά, ακριβώς για το πώς θα εξυπηρετηθούν συγκεκριμένοι μονοπωλιακοί όμιλοι για να ελέγξουν την εξόρυξη υδρογοναθράκων, τους δρόμους περάσματος του φυσικού αερίου. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν πρέπει να δούμε την επιθετικότητα της Τουρκίας. Και αυτό που τουλάχιστον εμείς έχουμε να πούμε και όπως δείχνουν οι εξελίξεις των πραγμάτων, έχει συμφωνηθεί η συνδιαχείριση, να το πω έτσι, του Αιγαίου, που αφορά και την περίπτωση της ΑΟΣ στην περιοχή του Καστελορίζου και στην περίπτωση της ΑΟΣ της Κύπρου, για την εξόρυξη των υδρογοναθράκων βέβαια. Και μέσα σε αυτά τα πλαίσια φυσικά αυτό θα ολέθριες συνέπειες για τον δικό μας λαό, για τους λαούς της περιοχής. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι είναι μια παροταποθήκη όλη η ευρύτερη περιοχή, η οποία φλέγεται. Η Τουρκία είναι έτοιμη να επέμβει πάλι στη Συρία. Ετοιμάζουν μια λύση του Κυπριακού τύπου συμφωνίας Πρεσπών, όπως είχε ξεκινήσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και από ό,τι φαίνεται θα ολοκληρώσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ακριβώς για να εξυπηρετηθούν αυτά τα συμφέροντα. Οι λαοί λοιπόν της περιοχής δεν έχουν να εξυπηρετηθούν σε τίποτα από αυτούς τους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και τους ανταγωνισμούς των μονοπωλιακών τους ομίλων. Αυτό που θα πρέπει να διεκδικήσουν είναι άμεσα να απεμπλακεί η χώρα μας από τις επιδιώξεις του ΝΑΤΟ και των Ηνωμένων Πολιτειών. Να μην υπάρξει καμία συμμετοχή εμπλοκή της χώρας μας σε διάφορες πολεμικές επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή. Και φυσικά οι λαοί να επαγρυπνούν προς όφελός τους. Ωραία. Κύριε Συντυχάκη, σε αυτό το σημείο θα ήθελα πραγματικά να σας ευχαριστήσω για αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε. Θα τα πούμε και θα τα ξαναπούμε από αυτή τη συχνότητα, γιατί πρέπει να πάω στην περιφέρεια. Έχω καθυστερήσει ήδη και αμέσως μετά να πάω στην Κύπρο. Σας ευχαριστούμε για αυτή τη συνομιλία. Συγκρατούμε τις παρατηρήσεις σας και για την παιδεία και για τα εθνικά θέματα. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Εμείς κυρίες και κύριοι, πάμε στη Μαρία Νικολάου και στην ΕΡΤ Κομωτινής.